Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κυρία Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κύριε Γενική Γραμματής, κύριοι Πρέσβεις, υψηλοί καλεσμένοι, θα ήθελα να χαιρετήσω τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και της ενημέρωσης και επικοινωνίας για την συγκεκριμένη ημερίδα, η οποία έχει τον τίτλο «Η Ελλάδα ενώπιον των Διεθνών Οργάνων Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου». Γιατί θεωρώ ότι η σημερινή ημερίδα έχει εξαιρετική σημασία, γιατί δίνει το ένασμα της διάδοσης των συστάσεων, της ευαισθητοποίησης, αλλά και ταυτόχρονα της θέλησης εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας για την υλοποίηση περαιτέρω μέτρων που θα συμβάλλουν στην προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε, η προστασία και η προώθηση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών συγκροτούν τις βασικές αρχές του ελληνικού συντάγματος και αποτελούν βέβαια αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής μας νομοθεσίας. Σαν χώρα αποδίδουμε πρωταρχική σημασία στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, στη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών και στη λειτουργία του κράτους δικαίου. Και αυτό το αποδείξαμε ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα με τις αποφάσεις τις οποίες παίρνονται. Υποστηρίζουμε την καθολικότητα, το αδιέρετο και την αλληλεξάρτηση μεταξύ των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, αλλά και των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών δικαιωμάτων αφετέρου. Η Ελλάδα θεωρεί ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προαγωγή της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, συνυφαίνονται με την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα, την εξάλληψη της φτώχειας και τη συνεκτική κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Η εξωτερική πολιτική της χώρας μας στον τομέα της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βασίζεται στη φιλοσοφία της συνέργειας και της συνεργασίας. Πιστεύουμε ότι μια πολιτική που στηρίζεται στη λογική της οικοδόμησης εμπιστοσύνης ενισχύει με ρεαλιστικό τρόπο την ικανότητα των κρατών μελών του ΟΗΕ να εφαρμόσουν άμεσα και αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις τους ως προς την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στόχος μας είναι να εργαζόμαστε με πνεύμα συνεργασίας και επικοδομητικού διαλόγου. Τόσο διμερώς, όσο και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλα τα όργανα και κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Πιστεύουμε ισχυρά, στεναρά, ότι η πολιτική της συνενετικής προσέγγισης είναι αναμφισβήτητα πιο ρεαλιστική και οδηγεί σε απτά αποτελέσματα. Στο πεδίο της πολυμερούς διπλωματίας, εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, η χώρα μας επιδεικνύει σταθερό ενδιαφέρον σε ζητήματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συμμετέχουμε δραστήρια και επικοδομητικά στα κυριότερα πολυμερή φόρα των Ηνωμένων Εθνών και συνεργαζόμαστε επιτυχώς με όλο το μηχανισμό προστασίας και ελέγχου των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι, αξιοσημείωτο είναι ότι σαν χώρα τον τελευταίο 1,5 χρόνο περάσαμε επιτυχώς από 3 περιοδικές αξιολογήσεις επιτροπών διεθνών συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες συνιστούν τον μηχανισμό ελέγχου εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων. Δηλαδή, της Επιτροπής του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα τον Οκτώβριο του 2015, της Επιτροπής του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα τον Οκτώβριο επίσης του 2015, της Επιτροπής για την Εξάλληψη των Φυλετικών Διακρίσεων τον Αύγουστο του 2016, αλλά και της Οικουμενικής Περιοδικής Αξιολόγησης, για την οποία η χώρα μας τον Μάιο του 2016 εξετάστηκε ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτή η αξιολόγηση είναι μια από τις βασικές δράσεις του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για ισότιμη αξιολόγηση των κρατών από άλλα κράτη του ΟΗΕ σε ό,τι αφορά τις πρακτικές που ακολουθούν ως προς την απόλαυση και προστασία των δικαιωμάτων. Αξίζει να αναφέρουμε, και είναι στοιχείο αυτό, ότι κατά την τελευταία οικουμενική περιοδική αξιολόγησή της, το Μάιο του 2016, η χώρα μας δέχτηκε συνολικά 207 συστάσεις, από τις οποίες αποδέχτηκε τις 175 και απέρριψε τις 32. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσω τον ιδιαίτερα απαιτητικό και άκρο σημαντικό χαρακτήρα της διαδικασίας της αξιολόγησης. Η χώρα μας κατά τη διάρκεια των εξάωρων προφορικών εξετάσεων είχε ένα διπλό στόχο να επιτύχει. Απ' τη μια μεριά να παρουσιάσει
τις σημαντικότερες εξελίξεις και βέλτιστες πρακτικές που έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από την άλλη να αποδεχτεί με ειλικρίνεια αυτό που ανέφερε και ο Υπουργός με το φιλικό τρόπο που αντιμετωπίζεται, να αποδεχτούμε με ειλικρίνεια τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, με βασικότερες και χειρότερες εκείνες που συνδέονται με την οικονομική και προσφυγική και μεταναστευτική βεβαίως κρίση. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα αυτοκριτικής που το πετύχαμε, θεωρώ, χάρης τόσο στην άρδια προετοιμασία και παρουσία του επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, όσο και στην υψηλού επίπεδου εκπροσώπηση της χώρας μας από στελέχη όλων των συναρμόδιων Υπουργείων, τα οποία με την άρδια και οριζόντια γνώση των θεμάτων, αλλά και με πολύ πάθος και προσωπική προσπάθεια, συνέβαλαν στην επιτυχημένη παρουσίαση της χώρας μας. Το επόμενο διάστημα θεωρώ ότι η χώρα μας, κινούμενη με αυτές τις αρχές και με την πραγματικά υπερβοσπράθεια την οποία φτιάχνουν, κάνουν όλα τα στελέχη, είτε του Υπουργείου Εξωτερικών είτε των συναρμόδιων Υπουργείων, των μόνιμων αντιπροσωπιών, οι οποίες υπερασπίζονται τις θέσεις της χώρας μας στα διεθνή όργανα, θα έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο όλοι προσδοκούμε. Αναγνώριση δηλαδή των προσπαθειών που κάνει η χώρα μας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βέβαια αποδοχή των συστάσεων εκείνων που θα μας βοηθήσουν στην κατεύθυνση της καλυτέρευσης και προστασίας των δικαιωμάτων αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην ημερίδα σας.